Μπορεί να περιορίζεται κάθε χρόνο ο όγκος απορριμμάτων στο βυθό, ωστόσο και φέτος, κατά τη δράση καθαρισμού του ενετικού λιμένα στο Ηράκλειο, η απογοήτευση που προκάλεσαν οι εικόνες ήταν έντονη. Μέσα από το βυθό αναδύονται από μεταλλικά και γυάλινα δοχεία από αναψυκτικά, λάστιχα και μπαταρίες, μέχρι ποδήλατα και μοτοσυκλέτες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Όλα αντικείμενα που κάποιοι έπαψαν να τα χρειάζονται και τα πέταξαν στο βυθό του ενετικού λιμένα. Πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε και εμείς λίγο, ούτως ώστε να έχουμε ένα καθαρό λιμάνι. Θα καθαρίσουμε σήμερα το ενετικό λιμάνι από το βυθό και επίσης την παραλία γύρω από το ενετικό λιμάνι. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η δράση με πρωτοβουλία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος που είναι η αυριανή, πραγματοποίησαν αυτή τη δράση καθαρισμού, στέλνοντας μήνυμα προστασίας του περιβάλλοντος και δί της θάλασσας. Εμείς θα επιμένουμε μέχρι να περαστεί το μήνυμα σε όλους, ειδικά στις νέες γενιές, στο μέλλον, για να ζήσουμε επιτέλους μια εποχή η οποία πραγματικά θα δείξει ότι σεβόμαστε το σπίτι μας, σεβόμαστε το περιβάλλον, αυτό που έχει τόσο ανάγκη. Και ειδικά το θαλάσσιο περιβάλλον. Όπως επισημάνθηκε, παρά τις θλιβερές εικόνες που και φέτος καταγράφηκαν, με το πέρασμα των ετών ο όγκος των σκουπιδιών στο βυθό είναι μικρότερος, γεγονός που όπως εξήγησαν δείχνει την αναγκαιότητα τέτοιων δράσεων που φτάνουν ως μήνυμα στους πολίτες. Μειώνονται τα περιστατικά, τουλάχιστον με ακραία ευρήματα που έχουμε κάθε χρόνο. Εμείς θα επιμένουμε και ο στόχος είναι κοινός. Όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε ένα καθαρό περιβάλλον, ένα καθαρό σπίτι όπου θα ζούμε εμείς, τα παιδιά μας και θα το παραδώσουμε και στις νεότερες γενιές. Βλέπουμε άσχημες εικόνες, αλλά προσπαθούμε, νομίζω ότι βελτιώνεται η κατάσταση χρόνο με το χρόνο. Καθοριστική σημασία ήταν η συνεισφορά εθελοντικών ομάδων και εθελοντών δυτών που βρέθηκαν στο σημείο, επιχειρώντας με προσοχή και απομακρύνοντας από το βυθό του ενετικού λιμένα Ηρακλείου όσα κάποιοι ασυνείδητοι άφησαν να καταλήξουν εκεί, αψηφώντας τις συνέπειες. Είναι ντροπή αυτός που χρησιμοποιεί κάτι και δεν το βάζει σε μια σακούλα, μόνο το πετάει μέσα, επειδή δεν φαίνεται, αλλά κάτω γίνεται μεγάλο κακό. Πολλά προβλήματα. Τώρα εμείς κάθε χρόνο κάνουμε αυτή τη δουλειά με την προτροπή του κυρίου Λιμενάρχη. Όλοι οι δίτες που μπορούν και ξέρουν έρχονται εδώ και βοηθάμε.